Βιβλιοσκόλικες, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το βιβλίο «Ο Δρομέας» του Stephen King, μια δυστοπία στο έτος 2025 στην Αμερική. Γραμμένο το 1982 από τον Stephen King, το μάστερ του τρόμου και της δράσης, με το ψευδώνυμο Richard Bachman. Όσοι από εσάς έχετε διαβάσει την τριλογία των Αγώνων Πείνας και σας άρεσε, θα βρείτε ίσως αυτό το βιβλίο τις ρίζες αυτής της ιστορίας και θα ενθουσιαστείτε με αυτό. Το βιβλίο μεταφέρθηκε στην μεγάλη οθόνη το 1987 με πρωταγωνιστή τον Σβαρτζενέγκερ. Δεν την έχω δει την ταινία, αλλά έχω διαβάσει ότι ο Stephen King διαφώνησε με τον πρωταγωνιστή και ότι είναι πάρα πολλές οι διαφορές από την αρχική ιστορία. Η πλοκή τώρα. Το 2025 η οικονομία των κρατών έχει καταστραφεί. Ο Ben Richards δεν μπορεί να βρει δουλειά, ενώ έχει άρρωστη την κόρη του. Η γυναίκα του για να βοηθήσει καταφεύγει στην πορνεία. Εκείνος αναγκάζεται να πάρει μέρος σε ένα βίαιο τηλεπαιχνίδι, στο οποίο θεωρείται εχθρός του κράτους. Έχει 12 ώρες στη διάθεσή του να κρυφτεί σε οποιοδήποτε μέρος της γης θέλει και μετά από το πέρας των 12 αυτών ωρών, εξαιρετικά εκπαιδευμένοι δολοφόνοι τον κυνηγούν. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να παραμείνει ζωντανός. Για κάθε ώρα που μένει ζωντανός, εκείνος ή η οικογένειά του κερδίζουν 100 δολάρια. Από 100 δολάρια κερδίζει και για κάθε έναν από τους δολοφόνους του, τους οποίους σκοτώνει. Εάν παραμείνει 30 μέρες ζωντανός, θα κερδίσει 1 εκατομμύριο δολάρια. Από την άλλη, δίνεται αμοιβή και σε κάθε πολίτη ο οποίος μπορεί να δώσει πληροφορίες για το που κρύβεται ο δρομέας. Έτσι, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Κανείς από τους προηγούμενους διαγωνιζόμενους δεν έχει μείνει ζωντανός για παραπάνω από μερικά 24 ώρα. Ο Ben Richards, ο πρωταγωνιστής, καταφέρνει να σπάσει το ρεκόρ επιβίωσης που ήταν 8 μέρες. Δράση, μεταμφιέσεις, πιστολίδι και αεροπειρατείες συγκλονίζουν τον αναγνώστη, ενώ σιγά σιγά ο δρομέας ανακαλύπτει πως πίσω από το τηλεπαιχνίδι κρύβεται η κυβέρνηση, η οποία θέλει να κρατήσει τους φτωχούς σε πολύ μολυσμένες περιοχές και επίσης να αποσπάσει το μυαλό τους από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να αποφύγει μία επανάσταση. Το τέλος, πολύ ικανοποιητικό. Μπορώ να πω μάλιστα πως φέρνει και την κάθαρση. Διαβάστε το ή ξαναδιαβάστε το.